Ωρε, γλέντια! Θα κάτσω και θα κάνω λίγο skincare. Τι είναι αυτό, ρε Μάιλο! Ιωνικά μου! Ελπίζω να μην μας πετάξουν καμιά μπύρα στο κεφάλι. Θα σας κάνω unboxing αυτό που παραλάβαμε. Καλημέρα! Καλώς ήρθατε και στο σημερινό μας βλογκάκι. Τον καφέ μου ξέχασα να φέρω ένα λεπτό. Τα-δα! Τώρα νιώθω πιο πλήρης, πιο ολοκληρωμένη, ρε παιδί μου. Λοιπόν, καλό μήνα κιόλα. Σήμερα είναι η 1η Νοέμβρη. Καλό μήνα να έχουμε. Και εύχομαι σε όλους ό,τι επιθυμεί ο μήνας να σας το φέρει. Και εύχομαι σε όλους και καλά Χριστούγεννα πλέον. Όπου να είναι βασικά. Και θα μου πεις γιατί το έλεγες αυτό, Μαριάννα. Γιατί έχω παρατηρήσει, παιδιά, ότι όλα τα μαγαζιά έχουν βάλει χριστουγεννιάτικα. Τι κάνετε λοιπόν, παιδιά και μου, πώς μου είσαστε. Είναι 1η του μήνα, λοιπόν, Δευτέρα σήμερα. Τι έχω κανονίσει εγώ για σήμερα. Ακούστε. Ακούστε και θα γελάσετε. Έχετε καταλάβει βασικά από το τίτλο του βίντεο τι λέω, Χριστέ μου. Σήμερα το πρωί θέλω να πάω να αγοράσω κάτι πραγματάκια για ένα project, θα το πω. Δεν θα το πω secret project, θα το πω ένα απλό project, γιατί λογικά θα βλέπετε πραγματάκια που θα κάνω εδώ πέρα. Θα καταλάβετε στην πορεία του βίντεο. Δεύτερον, σήμερα στις 7.30 ώρα το απόγευμα έχουμε αγώνα, έχουμε match. Θα πάω σε αγώνα ποδοσφαίρου. Όσοι είδατε το TikTok που ανέβασα μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα καταλάβατε τι εννοώ. Ο Πάπης έχει κλείσει εισιτήρια για να πάμε για να δούμε τον αγώνα ποδοσφαίρου που παίζει ο Ιωνικός, που είναι η ομάδα του, η ομάδα που υποστηρίζει εννοώ προφανώς. Με το Βόλο και είναι μεγάλο match. Οπότε πρέπει να πάμε να το δούμε για κάποιο λόγο από κοντά. Και θα πάω κι εγώ μαζί του και θα σας βλογκάρω γενικώς. Ό,τι μπορώ, τέλος πάντων. Δεν ξέρω καν αν μπορείς να βλογκάρεις μέσα στο γήπεδο. Δεν το έχω ψάξει και πολύ, αλήθεια είναι. Ξέρω δεν επιτρέπει να δείχνει στους παίκτες και να αναμεταδίδει το match ουσιαστικά. Αλλά εγώ θα έχω την κάμερα γυρισμένη σε μένα και στον Μπάμπη. Θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Θα ντυθούμε με μπλούζες και με ζακέτες του Ιωνικού, της ομάδας δηλαδή του Μπάμπη, που υποστηρίζει ο Μπάμπης. Εγώ τον έχω προειδοποιήσει όμως ότι είμαι γκαντέμο σε αυτά και οπουδήποτε παρακολουθώ κάποιο match από την τηλεόραση, χάνουνε αυτοί που πρέπει να κερδίσουνε. Εγώ το έχω προειδοποιήσει. Η Μαριάννα τα έχει μιλήσει, τα έχει ξεκαθαρίσει. Τώρα, αν ο Μπάμπης επιμένει να πάω, θα πάω. Τι να κάνω. Θα γελάσουμε. Είναι η πρώτη φορά που θα πάω σε αγώνα από στην όλη φάση, στην όλη κατάσταση. Κατανοώ ότι θα είναι το 90% όλοι οι άντρες γύρω-γύρω και θα με κοιτάνε περίεργα που θα έχω μια κάμερα και θα βλογκάρω. Το κατανοώ απόλυτα, το δέχομαι και συνεχίζω παρακάτω. Αυτά είναι τα κανονισμένα πραγματάκια μου για σήμερα, για τη σημερινή μέρα. Ωραία ξεκινάει η εβδομάδα, βλέπετε. Πολύ ωραία ξεκινάει η εβδομάδα μας. Τώρα θα κάτσω και θα κάνω λίγο skincare, καθώς είμαι στον υπολογιστή, γιατί έχω να πληρώσω κάτι λογαριασμούς και τα λοιπά. Ξέρετε τώρα, όλα αρχές του μήνα πληρώνονται ξεκάθαρα. Και θα κάνουμε ταυτόχρονα το skincare μας για να χαλαρώνουμε όσο θα φεύγουν λεφτά από τον λογαριασμό μας. Επίσης, αυτή την εβδομάδα, αλλά όχι σήμερα, είναι η μέρα που θα κάνω το τατουάζ. Έχω κλείσει το ραντεβού για να κάνω το τατουάζ. Εννοείται θα βλογκαριστεί αυτή η μέρα. Θα είναι στα επόμενα μας βλογκάκια. Οπότε, άμα δεν έχεις κάνει subscribe και δεν θέλεις να το χάσεις αυτό, πάτε το κουδουνάκι σου, πάτε την εγγραφή σου για να εγγραφτείς στο κανάλι μας, να γίνεις μέλος της παρεούλας μας. Τους παλιούς τους χαιρετώ, συμπάσχω και συμπάσχετε κι εσείς μαζί μου τη σημερινή μέρα που θα πάμε μαζί με τον Μπάμπη στο γήπεδο. Θα γελάσετε κι εσείς όσο θα γελάσω κι εγώ, είναι στάνταρ αυτό. Και κάποια στιγμή επίσης μέσα στην εβδομάδα πρέπει επιτέλους να σας γυρίσω vlog μετακόμισης, γιατί θα μετακομίσω όλα μου τα χειμωνιάτικα ρούχα. Αλληλούια. Γιατί αυτή εδώ πέρα η ντουλάπα που βλέπετε, η δίφυλη, είναι όλη άδεια. Απλά δεν έχω βρει το χρόνο να πάω στο πατρικό μου και να μεταφέρω όλα αυτά τα ρούχα που είναι τα χειμωνιάτικα. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να γίνει και αυτό, γιατί έχει χειμωνιάσει, παιδιά. Έχει αρχίσει και πιάνει 15 βαθμούς όμως, μάνα μου. Και η Μαριάννα ξεπαγιάζει, μάνα μου. Ναι, αυτό. Πάμε να κάνουμε λίγη δουλίτσα. Ήρθε και ο Μπάμπης μόλις τώρα στο σπίτι και ετοιμαζόμαστε τώρα για να φύγουμε. Θέλουμε να περάσουμε από Ελτά. Να πάμε να δούμε Μάρμαρα για την οικοδομή που λέγαμε. Να πάμε σε εκείνο το μαγαζάκι που σας έλεγα με εκείνο το project. Έχουμε πολλά. Για την ώρα όμως, μου έχει φέρει και ένα κουλούρι να φάω, ο καημενούλης μου. Έχει και σταφίδια μέσα. Σταφίδια. Πώς μου το σταφίδι. Έχει και σταφίδες μέσα. Μια χαρά. Μπάμπη, έλα πες τα παιδιά πόσο περήφανος νιώθεις που θα έρθω σήμερα στο γήπεδο μαζί σου. Α, νιώθω πάρα πολύ περήφανος. Δεν ξέρω, το έχεις πει ότι δεν έχεις να πάει στο γήπεδο. Ναι. Σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Γενικά σε γήπεδο θα έχεις πάει. Το βόλεϊ που παίζαμε στο Λύκειο. Είναι διαφορά. Οπότε ετοιμάσου, μωρό μου, να δεις πολλά. Πρέπει να μου μάθεις συνθήματα του Ιωνικού. Θα τα μάθεις εκεί. Αν δεν πρέπει να έχει βρισχές, γιατί θα φάμε κόπιρα τιμή από το χάμο. Τον ήπιαμε κατά. Μπορεί να υπάρχει κάτι.
Να φτιάξουμε ένα δικό μας. Φαντάζεσαι να φτιάξουμε δικό μας τραγούδι και να γίνει του Ιωνικού το τέτοιο. Θα φέρω τα credits μετά. Θα φτιάξει ένα πιο μοντέρνο. Ιωνικά μου! Πολύ ωραίο το κουλουράκι σου. Κουλουρά σταθερά. Πολύ ωραίο. Άντε, πάμε. 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 Πήραμε το δέμα και τώρα πάμε για τα μάρμαρα. Vamos. Ήρθαμε σπίτι και τώρα θα σας κάνω unboxing αυτό που παραλάβαμε. Το οποίο είναι το δώρο του σκυλιού, παιδιά, που σας είχα πει σε προηγούμενο vlog ότι θα πήγαινα να το παραλάβω. Όσοι μας πούνε ανώμαλους, περίεργους, weird, πόσο ωραίος μπορεί να μας πούνε, τρελούς, ναι, όλα αυτά γονείς, σκυλογονείς, παρακαλώ να φύγουν από το βίντεο, γιατί εδώ είμαστε οι καλύτεροι σκυλογονείς, σκυλομαμάδες και σκυλομπαμπάδες. Πήραμε ένα τηλεκατευθυνόμενο. Έχει τηλεκατεύθυνση. Κοιτάξτε ένα χειριστηριάκι! Είναι για μας αυτό βέβαια, εμείς εδώ κινούμε προφανώς. Κάποιο είδος φορτιστή είναι αυτό μέσα. Αυτές εδώ είναι οι οδηγίες και αυτό εδώ είναι, παιδιά. Το οποίο είναι καλό και μπαίνει και κολυμπάει και στη θάλασσα, παιδιά. Είναι και η γαστριά, είναι και η θάλασσα. Δηλαδή το βγάζεις και στη βροχή έξω βόλτα. Ναι. Άμα ξεκινήσει να το τρώει και να το δαγκώνει και να το καταστρέφει, προφανώς θα το πάρουμε. Θα το μαζέψουμε, εντάξει, κρίμα. Αλλά πιστεύω ότι του αρέσει πάρα πολύ, τι λες. Και εγώ αυτό πιστεύω, το κυνηγάει. Θα το κυνηγάει συνέχεια. Δεν ξέρω αν έχει μπαταρία βέβαια αυτό. Και πώς συνδέεται τώρα αυτό με αυτό. Α, το βάλω στο πάτωμα. Ναι, μήπως έχει κάποιο διακόπτη αυτό. Α, μήπως έχει και αυτό ρε στις μπαταρίες. Όχι, είναι επαναχρηματιζόμενο. Και πώς φορτίζει. Έχει το τροφοδοτικό. Και πού είναι η θύρα. Λογικά θα έχει κάποιο. Λογικά μπορεί να διαβάσουμε και τις οδηγίες. Λέω τώρα. Λοιπόν, έλα πάμε να το φορτίσουμε και θα σας δείξουμε. Θα παίζει με αυτό. Ναι, το δείχνουμε μετά, παιδιά, πρέπει να φορτιστεί το εργαλείο. Έτοιμο το παιχνίδι. Έτοιμο. Για πάμε να δούμε. Έτοιμο θα κάνουμε. Πάμε. Μάιλο, πιάστο! Τι είναι Μάιλο εκεί! Ωπα! Τι είναι αυτό ρε Μάιλο! Άστο να το μιλήσει πρώτα. Σαν να το ψιλοφοβήθηκε, μου φαίνεται. Εντάξει, νομίζω θα το συνηθίσει και θα αρχίσει να παίζει από ένα σημείο και μετά μαζί του. Ναι, για αρχή όμως το φοβήθηκε. Δεν ξέρω βέβαια και τι είναι καλό. Ένα αυτοκινούμενο όχημα να το φοβάται ή όχι. Είναι πολύ μικρό βέβαια αυτό. Τι είναι, αγάπη μου, αφού ξυπνήσαμε όλους τους γείτονες. Αλήθεια ήταν ότι η ώρα δεν ήταν πάρα πολύ καλή για το γάλα του Μάιλο. Θα καθίσουμε λίγο εδώ και μετά θα φύγουμε. Γιατί θα πρέπει να πάρουμε τροφή του Μάιλο και μετά θα πάμε στον αγώνα ποδοσφαίρου. Θα με ντύσεις εσύ, είπαμε. Ναι, αγάπη, θα σε κάνω εγώ special. Ιωνικάρα. Ναι, ναι, ναι. Μόνο. Ναι, ναι. Αχ, θα γελάσουμε. Λοιπόν, αυτή δεν είναι η ζακέτα που θα φοράω, παιδιά, στο γήπεδο. Πόσο παλιά είναι αυτή η ζακέτα. Made in Greece κιόλα, σε μέγεθος medium. Και γράφει εδώ, πούντο πούντο, Ιωνικός FC. Και τώρα θα μου φέρει και τη βλούζα, ο Μπάμπης, την κοντομάνικη, ε. Σου λέω, Ιωνικός μόνο, ρε παιδιά, μόνο. Ρε γέλια, εύχομαι να πέσει κανένα γκολάκι και να σε πετύχω να κάνεις γκολ. Γιατί την άλλη φορά ήμασταν στο αυτοκίνητο και είχαμε βάλει το ραδιόφωνο να ακούμε τον Ιωνικό. Και την ώρα που οδηγούσε ξαφνικά ακούω την πάλι, λέει, ναι ρε φίλε, γκολάρα. Υπάρχει διαθέσιμη επιλογή αυτή εδώ, σε μπλε, νούμερο 6. Νομίζω άσπρο θα πάρω. Να κάνω αντίθεση με τη ζακέτα. Έχω κι άλλο χρώμα, αλλά είναι πολύ φανταχτερό. Ορίστε. Α, είναι το φωσφορίζον. Ναι. Νομίζω θα βάλω την άσπρη, παιδιά. Άσπρη με μπλε ζακέτα από πάνω. Θα πάρω και το μπουφάν μου, ξεκάθαρα. Θα ξεπαγιάσουμε. Ωραία, γλέντια! Μωρό μου, πες τα παιδιά πώς νιώθεις. Ανυπομονούν να μάθουνε. Θα πάθει σοκ, εγώ πιστεύω. Μη βρίζουνε πάρα πολύ. Δεν θα βρίζουν πάρα πολύ. Γιατί έχω το βίντεο. Δεν με νοιάζει για μένα, αλλά το βίντεο. Εσύ τι θα φορέσεις. Θα βάζεις μπιπ, θα βάζεις τραγούδια. Εσύ τι θα φορέσεις. Ζακέτα, αργαστήρια, βάλω αυτή από πάνω. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε. Wow, κοίτα μπλούζα, Ιωνικός. Παίζουν, τώρα δεν έχεις πορωθεί λίγο. Πάρα πολύ έχω πορωθεί. Έτσι και δεν κερδίσουμε σήμερα, θα συγχυστώ πάρα πολύ. Έχω ρίξει ολόκληρο effort σε αυτό εδώ πέρα το outfit. Δεν γίνεται. Κάτσε να βάλω και τη ζακέτα. Να την και η ζακέτα. Αϊ, και τσέπες, ρε φίλε. Είναι χουχουλιάρη και αυτή η ζακέτα, ρε. Είναι cute. Αγάπη μου. Καλώς με. Για να σε δουν τα παιδιά. Κάνε πιο πίσω. Πω, 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 πω.
Έλα, πολύ ωραίο. Πολύ καλό. Ε, καλά το φτιάξαμε. Για να δούμε αν ταιριάζουμε. Α, είμαστε πολύ ταιριαστοί. Εντάξει τώρα. Έτοιμη για γήπεδο. Έτοιμη. Πάμε, Παναγιά μαζί μας. Ελπίζω να μην μας πετάξουν καμιά μπύρα στο κεφάλι. Θα είναι και σε περιοχή τέτοια το γήπεδο. Το γήπεδο είναι εντός έδρας, ε. Ξέρετε τι σημαίνει εντός έδρας. Εντός έδρας σημαίνει ότι θα παίξουν εκεί που είναι η έδρα τους. Καλό. Δηλαδή θα παίξουν στο γήπεδο που έχει ο Ιωνικός. Θέλει να έρθει μαζί μας και ο Κολοκοτρώνης, αλλά δεν γίνεται, βλέπετε. Έλα, μάθε μου τώρα ένα καλό μότο του Ιωνικού. Ένα τραγουδάκι, πες το μας. Δεν μπορώ να σου πω. Ό,τι μου έρχεται είναι. Βρισχές. Ήταν σίγουρο, νομίζω. Αναμενόμενο. Λοιπόν, πάμε και θα ελπίσουμε να μπορέσουμε να βάλουμε και την κάμερα μου μέσα. Θα βάλεις την κάμερα μέσα. Θα πάρω την κάμερα, βέβαια. Ωε. Ειδοποιήθηκα από τον Μπάμπη ότι δεν επιτρέπεται να έχω κέρματα μαζί μου στο γήπεδο που ξανακούστηκε αυτό το πράγμα. Και τι άλλο δεν επιτρέπεται, ρωτάω εγώ, να πάρω μαζί μου με στη τσάντα μου. Και μου λέει οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί ότι θα πεταχτεί στους παίκτες. Και λέω, αυτή η τσάντα έχει τη μάνα μου και τον πατέρα μου μέσα. Την ίδια τσάντα μπορεί να την πετάξω που να είναι. Λοιπόν, μάσκα μπορώ να έχω. Ναι. Ωραία. Τι είναι αυτό. Καλώδιο. Τι το χρειάζεται εκεί. Ωραία. Apple Watch. Όχι. Κοκαλάκι, έλα εδώ. Δεν γίνεται. Το κρατάω. Πινέλο και πούθρα. Έλα ρε παιδιά, γυναίκες είμαστε εδώ. Τους πούτε γιατί θα κάνουμε ένα... Όχι. Κλειδιά. Μην πεις δεν επιτρέπω να έχω και τα κλειδιά μου μαζί. Κρεμούλα ενυδατική. Τι θα την κάνεις, lip gloss, έλα. Δεν μπορώ να πετάξω το lip gloss αυτό το πραγματάκι σε παίκτη για να μου το lip gloss θα μου κρατήσουν, ναι. Λοιπόν, συνεχίζω παρακάτω. Ομπρέλα. Πού έχει να βρέξει. Δεν μπορεί να βρέξει, κράτα. Να μην έχω μια ομπρέλα μαζί μου, θα τη πω ρε φίλε. Αυτό εδώ, το πορτοφόλι. Όντως δεν επιτρέπεται να έχουμε κέρματα. Κάτι ντεπών και κάτι τέτοια διάφορα εδώ μέσα. Εδώ έχω πάρα πολλά πράγματα. Ρε φίλε, τι όλα θα ακούσουμε δηλαδή. Εσείς το ξέρατε αυτό το πράγμα. Ή δεν ισχύει και ο μπάμπης μου λέει βλακίες και με κοροϊδεύει. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο παίζει. Άδεια στο πορτοφόλι μου, ρε παιδιά. Και δεν έχει μείνει τίποτα εδώ πέρα μέσα. Την κάμερα μπορώ να την πάρω μαζί μου. Πάρτε και βλέπουμε. Το μπορεί να στην κρατήσουν έξω. Δεν θα στην κρατήσω, δεν νομίζω. Πέσει ήταν από τη δουλειά μου τώρα. Καλή τύχη, παιδιά. Έτσι και μου κάνει πλάκα για τα κέρματα. Μόνο μου δηλαδή σου ανοίγω το πορτοφόλι και σου λένε να δω αν έχει κέρματα. Εμένα παλιά δεν με αφήνει. Τέλο που τώρα εσύ που είσαι μάτια. Εντάξει. Θα δούμε, θα σα πω τι να πω. Ιωνικά. Δείξτε εισιτήρια. Έλα, για πάμε! Έλα, πάμε! Τι, μπαίνουμε, Γιουριά. Όχι. Τι είμαστε εμείς. Σειρά. Και φαουλ! Έλα! Εδώ είμαστε στο ημίχρονο και παίρνουμε την πυρίθα μας για μας και ελπίζουμε να κερδίσει η καλύτερη ομάδα που είμαστε εμείς αντικειμενικά. Τι να πεις. Δεν χάσαμε, αλλά δεν κερδίσαμε. 1-1 βγήκε, παιδιά, το μάτς. 1-1! Στο 85! Τι ήταν, 85 δεν ήτανε. Εκεί δεχτήκαμε τον γκολ. Στην ουσία, ξέρω εγώ αυτό. Δηλαδή και ο διαιτητής αυτές τις, μη πω τη λέξη, ανοησίες που έκανε. Θα σπάμε πολύ πλευρά, λέει ο Μπάμπης, εν ολίγης. Εντάξει, αυτά. Ωραία, περάσαμε. Ωραία ήταν, πολύ βρίσιμο, πολύ βρίσιμο, πολλές βρυσιές. Γιατί τόσο βρυσιές. Μάνες, πατεράδες, βγάζει εκεί το άκτι του. Λοιπόν, παιδιά, πολύ βρίσιμο, πάρα πολύ βρίσιμο εκεί που ήμασταν και φαντάζομαι δεν ήμασταν στους φανατικούς. Γιατί από ό,τι κατάλαβα υπάρχουν οι φανατικοί και οι θεατές. Αυτοί που είναι σε αυτή τη θύρα που ήμασταν εμείς, θεατές είναι και αυτοί κάποτε φανατικοί ήταν. Τέλος πάντων. Καλά ήταν, εντάξει, παιδιά, ωραία περάσαμε. Εμένα πραγματικά πολύ ωραία εμπειρία. Τι σου άρεσε πιο πολύ από όλα. Τι μου άρεσε η μπύρα. Που είπε... Ωραία ήταν ρε εσύ, η φάση του γκολ μου άρεσε πάρα πολύ. Που σηκωθήκαμε όλοι έτσι και γκολ. Ωραία περάσαμε όμως, εντάξει δεν βαρέθηκα. Δηλαδή περίμενε 90 λεπτά μάτς να βαρεθώ να σκλοβαρθώ να κόβω φλέβα. Είχα ετοιμάσει Q&A για Instagram εγώ φαντάσου. Αλλά δεν έκανα. Πάμε τώρα σπίτι να ταΐσουμε το Μάιλ να δούμε και εμείς τι θα φάμε έτσι. Ο Μάιλ έχει αγωνία για το παιχνίδι, θα πάμε να το πούμε εντάξει. Αυτό θα φάει όλο το φάι του πάντως. Ό,τι και να γινότανε το φάι θα το τρώει όλο ο Μάιλ. Αυτά, πάμε. Ήρθαμε σπίτι και βρωμάνε τα μαλλιά μου τσιγαρίλα. Από πίσω μου ακριβώς ήταν ένας κύριος ο οποίος είχε το τσιγάρο του εδώ. Εδώ μου ήτανε. Κάθε και λίγο εγώ προσπαθούσα να ελέγξω τα μαλλιά μου για να μην πάρουν φωτιά στο γήπεδο. Εγώ το έχω βγάλει τώρα, έχω του Ιωνικού. Τα απαρνήθηκα.
Το παρενήθηκε γιατί δεν ήθελε να τα καταστρέψει ο Μάιλο. Ναι. Λοιπόν, εμπειρία στο γήπεδο για πρώτη φορά θα βάλω ένα 8 στα 10 μπάμπι. 8,5 στα 10 μπάμπι. Άμα κερδίζαμε θα ήταν 9, γιατί μετά. Άμα κερδίζαμε θα ήταν 9 και άμα τρώγαμε και κάτι παράλληλα θα ήταν 10. Ήθελε σουβλάκι με σάλιο σουβλάκι. Όχι, ήταν σάπια αυτά λίγο. Τόσο κόσμο έφαγε, δεν πιστεύω να πάθει. Είπαμε να σε πάρουμε και εσένα, αγάπη μου, στον Ιωνικό, αλλά δεν επιτρέπεται νομίζω τα σκυλάκια, ειδικά τόσο μικρούλικα που δαγκώνουν τα πάντα. Κάπου εδώ τελειώνει το βιντεάκι μα για σήμερα. Ευχαριστούμε που μα κάνετε παρέα. Μπορεί τελικά έλεγε ότι δεν θα φέρει πάρα πολύ τύχη. Ναι. Αλλά οκ. Okay. Κάτι έκανα. Ήταν ισοβαθμισμένη η τύχη μου με την ατυχία μου. Καταρχήν. Η τύχη σου με την καταμιά μου, θέλω να πω. Προέβλεψε και να τραβηχτεί τον γκολ. Προέβλεψε, παιδιά, πώ το έβλεπε ότι ερχόταν. Το έλεγα. Έρχεται. Τώρα θα βάλω την κάμερα να το τραβήξω. Τώρα. Το βλέπα. Το δεύτερο γκολ, τον άλλον δεν είδα ποτέ ερχόταν. Τέλο πάντων, αφού ήταν παιδί βιντεο για σήμερα, να σάρει που με φωσιαθήκατε. Μην ξεχάσετε να πετύσετε ένα subscribe στο κανάλι μα. Για να ζείτε μαζί μα τέτοιε εμπειρίε. Και εμεί θα πούμε πολύ ξανά σύντομα σε ένα επόμενο vlog. Γράψτε από κάτω, αν θέλετε στο επόμενο παιχνίδι η Μαριάννα να πάει στους φανατικούς. Καλά, γράψτε από κάτω τι ομάδα είστε στην πρώτη φάση, για να ξέρουμε και σε ποιους ανθρώπους απευθυνόμαστε. Και εμείς θα πούμε πολύ, 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 πολύ σύντομα. Φιλάκια. Γεια σας. Παρένθεση, εγώ δεν είμαι Ιωνικός, ο Μπάμπης είναι Ιωνικός. Απλά καταλαβαίνετε. Εγώ δεν είμαι ομάδα. Δεν υποστηρίζω καμία ομάδα. Φιλάκια. Φιλάκια.